Okay. Okay, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Είναι δύσκολες ώρες. Θα προσπαθήσω να είμαι εξαιρετικά σύντομος και σε περίπου 12, maximum 15 λεπτά να παρουσιάσουμε κάποια πράγματα τα οποία, ειδικότερα στο δικό μας το κομμάτι, στο κομμάτι της φυσικής ασφάλειας, συνήθως δεν λέγονται ή υπάρχει μία γενικότερη άγνοια ή δυστυχώς μη σωστή κατανόηση και των τεχνολογιών και των παραγόντων των οποίων αποτελούν μία πραγματικά ευφυή ασφάλεια, ευφυή φυσική ασφάλεια. Και θα απαντήσουμε βέβαια στο ερώτημα γιατί Mobotics και όχι κάποιος άλλος ανταγωνιστής, το οποίο έχει ακριβώς τα ίδια προϊόντα που νομίζουμε ότι θα το απαντήσουμε. Σαν πολύ γρήγορα για τη Mobotics, η Mobotics είναι ένας γερμανικός οίκος κατασκευής συστημάτων ασφαλείας υψηλής ευφυΐας. Είμαστε σχεδόν μοναδικοί στον κόσμο, οι οποίοι παρουσιάζουμε εξαιρετικά διακριτικές λύσεις φυσικής ασφάλειας και ειδικότερα για εσάς που εκπροσωπείτε το ξενοδοχειακό κλάδο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι αισθητικά αποδεκτές, αλλά ταυτόχρονα μπορείτε να δείτε σε κάποιες φωτογραφίες από διάφορες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι απίστευτα, μπορώ να πω, ευφυείς συστήματα, συστήματα τα οποία μπορούν να μιλήσουν, δηλαδή να κάνουν integration με άλλα υφιστάμενα συστήματα και να δημιουργήσουν μία ολιστική πρόταση στο τομέα της φυσικής ασφάλειας. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε και access control ή συστήματα τα οποία μπορούν να δουλέψουν μεμονωμένα και να εκτελέσουν συγκεκριμένα tasks. Και αυτό γιατί μπορούμε μέσα από την τεχνολογία μας να δημιουργήσουμε οποιαδήποτε custom λύση για οποιοδήποτε πελάτη ανεξαρτήτου μεγέθους. Και εδώ θέλω να πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο το ονομάζουμε change your mindset. Πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε τι είναι αυτά που θα συναντήσουμε μπροστά μας στους επόμενους μήνες και αναφέρομαι ειδικότερα στο κρίσιμο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας αλλά και φυσικά στο κομμάτι του GDPR. Είναι έννοιες οι οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας και πρέπει όλοι μας και εμείς και εσείς να είσαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή που έρχεται μπροστά μας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αρχίσουμε να εκπαιδεύουμε και τους consultants αλλά και εσάς που είναι, εκπροσωπείτε τον ξενοδοχειακό κλάδο, μια εξαιρετικά ιδιαίτερη αγορά και θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να λέμε πράγματα τα οποία συνήθως δεν λέγονται στη δικιά μας δουλειά. Όπως για παράδειγμα ότι τα megapixels και τα υψηλά frame rates πραγματικά δεν κάνουν διαφορά. Και αυτό δεν το λέω εγώ, σαν Γιάννης, είτε σαν Mobotics. Έχω επισυνάψει την επίσημη απάντηση του MBEC Group, το οποίο, όπως ξέρετε, έχει δημιουργήσει τον αλγόριθμο MBEC, ο οποίος είναι ένας αλγόριθμος καθολικός, εκτός από εμάς βέβαια, στα συστήματα ασφαλείας. Όλοι χρησιμοποιούν οποιοδήποτε παρακλάδι του MBEC. Το MBEC Group δηλώνει ότι ο συγκεκριμένος αλγόριθμος δεν, το ξαναλέω, δεν είναι φτιαγμένος για να μπορέσει να σταθεί σε συστήματα ασφαλείας και αυτό θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας, διότι χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε παρακλάδι του αλγόριθμου MBEC θα αντιμετωπίσετε προβλήματα και τα προβλήματα δεν είναι λειτουργικά αλλά είναι προβλήματα τα οποία θα σας θέσουν θέματα operation. Μπορείτε να γράφετε βίντεο για εβδομάδες, μήνες, ίσως και χρόνια και τελικά από αυτό το βίντεο να χρειαστεί μόνο ένα frame, διότι σε αυτό το frame, σε αυτό το δευτερόλεπτο έχει γίνει το συμβάν. Έχετε εξαιρετικά μικρές πιθανότητες να πέσετε σε ένα frame, το οποίο είναι πραγματικό frame, εφόσον χρησιμοποιείτε τέτοιο αλγόριθμο, σε αντίθεση με προπρέταρι αλγόριθμο που χρησιμοποιούμε εμείς, τον οποίο ονομάζουμε MXPEG, που η βασική του διαφορά είναι ότι ενώ όλοι οι αλγόριθμοι τύπου MPEG χρησιμοποιούν reference frames και μετά δημιουργούν ψεύτικα frames, predictive frames, για να μπορέσουν να κρατήσουν το bandwidth χαμηλά, στη δικιά μας την περίπτωση, κάθε frame που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος είναι ένα πραγματικό frame, άρα μπορούμε να επιτύχουμε pose pictures σε πολύ υψηλή ανάλυση και στο τελικό σε ένα security σύστημα αυτό είναι που μετράει. Θέλω μόνο ένα frame σε ένα πολύ συγκεκριμένο δευτερόλεπτο για να δω τι έγινε. Εάν δεν το έχω, έχω πρόβλημα. Και είναι αμαρτία να έχετε επενδύσει σε συστήματα τα οποία πραγματικά δημιουργούν πάρα πολύ καλές εικόνες, όπως δεν αντιλέγω ότι ο περισσότερος και οι περισσότεροι ανταγωνιστές μας δημιουργούν
πάρα πολύ καλής ποιότητας εικόνες, αλλά δεν γυρνάμε ταινία. Είμαστε σύστημα φυσικής ασφάλειας. Πρέπει να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις ενός δευτερολέπτου. Μπορούμε να γράφουμε το ξαναλέω βίντεο για μήνες και να χρειαστούμε μόνο ένα frame για ένα συγκεκριμένο δευτερόλεπτο. Αυτό ορίζει και την αξία της επένδυσης, διότι συζητάμε για επένδυση, συζητάμε για συστήματα τα οποία προστατεύουν περιουσίες, πιθανώς να προστατεύσουν ζωές και πραγματικά θα πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει επένδυση και για μας αλλά και για σας. Ειδικότερα για σας χρειάζεται ένα σύστημα το οποίο έχει εξαιρετικά μειωμένα ασφάλματα. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν video analytics να μπορέσουν να βοηθήσει τεχνολογία τον operator, εσάς, τον τελικό χρήστη, να ανιχνεύσει πιθανά προβλήματα πριν γίνουν προβλήματα, διότι αυτή είναι η μαγεία της τεχνολογίας. Δεν χρειάζεται να βλέπετε την περιουσία σας να χαλάει σε υψηλή ανάλυση. Πραγματικά δεν έχει καμία ουσία. Η ουσία είναι να προλάβετε το συμβάν. Αυτό βέβαια δεν πάει να πει ότι πρέπει να γεμίσουμε ειδικότερα τα ξενοδοχεία κάμερες. Είναι αντιαισθητικό, είναι ανεπαρκέστατο, αν θέλετε τη γνώμη μου, και είναι κάτι στο οποίο εμείς, σαν Mobotics, μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε με την τεχνολογία μας. Ορίζουμε την επένδυση ως το μίνιμουμ αποδεκτό κόστος κτήσης με τον υψηλότερο ρυθμό απόδοσης, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τα λεφτά μας όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε δημιουργώντας λύσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνουν άδειες επέκτασης, άδειες λογισμικού, άδειες αναβάθμισης. Στο δικό μας κόσμο αυτά είναι δωρεάν, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ βασικά. Άρα μπορείτε να ξεκινήσετε από μία κάμερα, αποκτώντας μία κάμερα και να φτάσετε στις χιλιάδες κάμερες χωρίς κανένα απολύτως έξτρα κόστος σε λογισμικό. Είναι όλα δωρεάν. Αυτό σημαίνει εξαιρετικό TCO και ROI, σημαίνει Return of Investment, σημαίνει ότι σε πάρα πολύ λίγο χρόνο θα έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα και στην ουσία η ίδια σας η υποδομή θα αρχίσει να κάνει απόσβεση. Είμαστε από τους λίγους κατασκευαστές οι οποίοι είναι τόσο σίγουροι για την ποιότητα των προϊόντων τους που δίνουμε 80.000 ώρες MTBF. MTBF σημαίνει Mean Time Between Failure, είναι ο μέσος αποδεκτός χρόνος λειτουργίας ενός προϊόντος. Και είμαστε τόσο σίγουροι για την ποιότητά μας και δίνουμε το συγκεκριμένο νούμερο σε όλα τα προϊόντα μας, είτε είναι κάμερες είτε είναι αξεσουάρ. Πραγματικά είμαστε τόσο σίγουροι που μπορούμε να δώσουμε αυτά τα νούμερα. Και φυσικά είναι αμαρτία να μπορούμε να μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες είναι αποδεκτές, είναι φτηνές με πολύ ισχυρό ROI, αλλά να χρειάζονται εξαιρετικά μεγάλο IT υποδομή από πίσω για να δουλέψουν. Στη Mobotics το concept είναι decentralized, σημαίνει ότι κάθε κάμερα είναι μια οντότητα, κάθε κάμερα αποτελεί ένα αυτόνομο edge device, είναι καθαρά IoT setup και έτσι το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα κεντρικό power over ethernet switch. Οι κάμερες θα δουλέψουν μέσω του switch και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν servers, δεν υπάρχουν ακόμα και storage αν χρειαστεί, δεν χρειάζεται να υπάρχει. Οι κάμερες μπορούν να αποθηκεύσουν βίντεο αρκετών ημερών ή και εβδομάδων στην εσωτερική τους μνήμη και φυσικά εφόσον υπάρχει και VoIP τηλεφωνικό κέντρο, π.χ. στα ξενοδοχεία, μπορούν οι κάμερες να μιλήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο και να δημιουργηθεί ένα αφίδρομο σύστημα ήχου, ώστε για παράδειγμα η κάμερα μόλις ανιχνεύσει κάποιο event να κάνει μια κλήση σε ένα προσυγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό ή ακόμα και ο operator να μπορέσει να σηκώσει ένα VoIP τηλέφωνο, να καλέσει μια κάμερα και να αρχίσει να μιλάει με τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να κάνει μια παραβίαση, διότι γίνεται μια VoIP κλήση. Κάθε κάμερα έχει SIP server μέσα και είναι εξαιρετικά εύκολο να γίνει αυτό. Και φυσικά όλα αυτά δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα εάν η ποιότητα κατασκευής δεν είναι τέτοια που η επένδυση πια να μπορέσει να γίνει απόσβεση πάρα πολύ γρήγορα και να μπορέσουμε να έχουμε την επένδυσή μας για χρόνια. Και όπως είπε και ο κύριος Βενιαμίν Φραγκλίνος, πραγματικά δεν έχει πίκρα της φθηνής ποιότητας μένει εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουμε ξεχάσει ότι πληρώσαμε πάρα πολύ λίγα λεφτά για να αποκτήσουμε κάτι. Αυτό είναι κάποιο τεστ το οποίο παρουσιάσαμε στην Intersex στο Ντουμπάι. Είμαστε τόσο σίγουροι για τα προϊόντα μας, ώστε πήραμε τρεις κάμερες out of the box, τις βάλαμε να δουλέψουν επί μία εβδομάδα, η μία κάμερα βρεχόταν συνέχεια, η άλλη δούλευε στους μείον 50 και η άλλη στους συν 70, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, χωρίς extra housing, χωρίς extra protection. Είναι αυτό
που λέμε εμείς quality control. Είμαστε τόσο σίγουροι που μπορούμε να το κάνουμε σε live συνθήκες. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Φυσικά, όλα είναι πολύ ωραία, όλο το σύστημα είναι δικό σου, το σύστημα παραμένει in-house, τα πάντα είναι δικά σου, έχεις απόλυτο έλεγχο, αλλά δυστυχώς, τώρα τελευταία έχουμε εξαιρετικά μεγάλα δείγματα hacking. Το cyber security στο θέμα της φυσικής ασφάλειας γίνεται εξαιρετικά must. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι κάνουμε. Και επειδή αυτά δεν τα λέω εγώ, υπάρχει ειδικός τύπος και αναφέρομαι ειδικά στο site ipvm.com, ο οποίος μπορείτε να τρέξετε στη συγκεκριμένη διεύθυνση. Δυστυχώς, αυτός είναι ένας χάρτης από μια συγκεκριμένη εταιρεία με τις κάμερες οι οποίες έχουν γίνει hacked. Και μάλιστα, αν ακουμπήσετε απλώς τον κάρσορα πάνω σε μια οποιοδήποτε κάμερα που βλέπετε σε Αμερική και Ευρώπη, αυτό που θα δείτε θα είναι μια live εικόνα μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ, μπείτε σε αυτό το site, ανατρέξτε στο Hacking Map και θα δείτε απίστευτα πράγματα. Από μαμάδες να αλλάζουν τα παιδιά τους, από γυμναστήρια, από σπίτια, από μαγαζιά, από οτιδήποτε. Διότι όλοι επενδύσανε σε κάμερες και όχι σε συστήματα φυσικής ασφάλειας. Είναι τελείως διαφορετικό. Εμείς, από την άλλη μεριά, παίρνουμε το cyber security εξαιρετικά σοβαρά. Τρέχουμε συνέχεια penetration test από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο και είμαστε εξαιρετικά σίγουροι για το προϊόν μας και για όποιους μέσα στην αίθουσα υπάρχει σχετική τεχνογνωσία μπορεί να δει κάποιες πάρα πολύ γνωστές τεχνικές αποφυγής hacking και κάποια πολύ γνωστά certification που εξασφαλίζουν την μέχρι τώρα διασφάλιση ότι με κάμερα Mobotics δεν θα μπορέσεις να χακαριστείς. Αυτό βέβαια δεν είναι δρόμος 100 μέτρων, είναι μαραθώνιος. Συνέχεια ασχολούμαστε με το θέμα του cyber security και ευτυχώς μέχρι τώρα υπερηφανιβόμαστε ότι δεν έχουμε γίνει hacked. Απ' την άλλη έχουμε μια πάρα πολύ ωραία έκφραση που θα τη βρούμε μπροστά μας τους επόμενους μήνες και για πάντα, GDPR. Δύσκολη εποχή, δύσκολες ώρες για όλους μας και για τους κατασκευαστές αλλά και για τους τελικούς πελάτες. Θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί πια για το πώς σχεδιάζουμε ή πώς υλοποιούμε τα πάντα. Ακόμα και, θα αλλάξει ο τρόπος ακόμα και το πώς θα στέλνουμε και πώς θα λαμβάνουμε emails με GDPR. Ευτυχώς, η Mobotics και μέσω συνεργατών της είμαστε έτοιμοι να δώσουμε λύσεις κάτω από το GDPR. Υπάρχουν τεχνολογίες video analytics που μπορούν να προστατεύσουν οποιοδήποτε είδους εγκατάσταση, ανεξαρτήτου μεγέθους, ώστε να μην παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα και να λειτουργήσουμε κάτω από μια σφραγίδα που λέγεται European Privacy Shield, η οποία αποδίδεται σε τεχνολογίες και λογισμικά τα οποία τηρούν επακριβώς τρέχοντες κανόνες του GDPR. Έχω ανεβάσει κάποια βίντεο στα οποία μπορούμε να δούμε συστήματα που τρέχουν video analytics, τα οποία δεν παραβιάζουν απολύτως κανένα προσωπικό δεδομένο. Γίνεται αυτόματα face masking σε ανθρώπους ή ακόμα και αυτοκίνητα, ώστε πραγματικά να μην υπάρχει κανένα θέμα. Αν αυτό απαιτείται, μπορούμε να πάμε ακόμα και σε απόλυτο masking, όπως βλέπετε πάνω δεξιά, με μπλε pixelation, αλλά δεν μπορούμε καν να καταλάβουμε αν εκεί υπάρχει άντρας ή γυναίκα. Ή όπως για παράδειγμα, θα μπορέσουμε να τρέξουμε analytics, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα ένα είδος έξυπνου parking, το οποίο μπορεί να έχει είτε enforcement, είτε απλώς monitoring, είτε απλώς positioning του αυτοκινήτου. Όλα εξαιρετικά γρήγορα και με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια. Είναι καθαρά custom λύσεις, οι οποίες αποδίδονται σε οποιοδήποτε μεγέθους εγκατάσταση, ακόμα και αν μη συζητάμε σε επίπεδο πόλης. Εδώ μπορείτε να δείτε μια κάμερα η οποία δουλεύει σε επίπεδο πόλης, γίνεται auto blanking και τα αυτοκίνητα και η πεζή και τα πάντα. Φυσικά, σε περίπτωση που υπάρχει θέμα, μπορούμε να έχουμε revoke στο masking και να δούμε ακριβώς τι έγινε και από ποιον. Γι' αυτό το λόγο, εξαιρετικά μεγάλες αλυσίδες παγκοσμίως μας εμπιστεύονται, λειτουργούμε σε 148 χώρες στον κόσμο και κάποιοι οργανισμοί μας έχουν εμπιστευτεί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είμαστε εξαιρετικά αξιόπιστοι και μπορούμε να πούμε με πολύ μεγάλη σιγουριά ότι γιορτάζουμε ήδη 15 χρόνια βραβείων και θα γιορτάσουμε και για άλλα 15 χρόνια, ελπίζω. Επειδή, όπως σας είπα από την αρχή, δεν κατασκευάζουμε κάμερες, αλλά πραγματικά δημιουργούμε εξαιρετικά συστήματα φυσικής ασφάλειας, εξαιρετικά έξυπνα. Και τελειώνω με αυτό το βίντεο, το οποίο είναι περίπου 2 λεπτά,
στο οποίο γίνεται ένα demo για να καταλάβετε ακριβώς τι σημαίνει αυτόνομο FES σύστημα ασφαλείας. Αν μπορούμε να έχουμε και λίγο ήχο εδώ, θα το ήθελα. Το συγκεκριμένο demo έγινε από συνεργάτη μας. Η ουσία είναι να σας δείξουμε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει εξαιρετικά τεράστια, ακριβή IT υποδομή από πίσω ώστε να υπάρχει ένα σύστημα intelligent. Το σύστημα είναι αυτόνομο, το σύστημα αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και θα δείτε, εφόσον έχουμε στήσει το σενάριο σωστά, πώς μπορεί μία απλή σχετικά κάμερα να γίνει ένα ευφιέστατο σύστημα φυσικής ασφάλειας. Μπορούμε να έχουμε ήχο. Έγινε κάτι. Very good. Thank you. Now I'm going to show how I can interact with other devices. By tapping me, I will use my anti-vandalism sensor to initiate a response from camera 2. Sensor which is able to detect temperature changes of just 1/10 of a degree Fahrenheit. I can monitor objects for overheating and take action to prevent breakdown. Steve, can you put a heat source in front of me? Warning, I detect a heat source above the acceptable level. If the heat source continues for 5 seconds, I will trigger an alarm. Camera 1, please activate the emergency lighting. Emergency lighting activated. I detected a loud noise on the third floor hallway. I will use my integrated phone system to call the first responders. System letting you know that there may be a person on the third floor. I hope camera 1 and I have demonstrated what we mean by beyond human vision. Thank you for your attention. We can now show you how we respond to a noise event. If you like what you have seen, please let us know with applause. Αυτό που είδατε μόλις ήταν απλώς δύο κάμερες συνδεδεμένες σε ένα power over ethernet switch που αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους. Αυτό εμείς ονομάζουμε intelligent σύστημα υψηλής ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πολύ.